να σας καλησπέρισω για τη σημερινή σας παρουσία και να σας ευχαριστήσω μετά τον αγώνα για τη συνέντευξη τύπου του προπονητή μας, του κ. Στάκου Βεργέτη, στον οποίο δίνω το λόγο για μια πρώτη τοποθέτηση. Καλησπέρα. Σήμερα καταφέραμε μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία προήρθε από τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες μας. Tonight we achieved a great victory thanks to attempts of our players. Είναι ένα σκορ που μας δίνει ένα βαντάζ, αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση, γιατί η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. It was a good score, but not enough to give us the qualifying in the next round. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν και να ευχαριστήσω αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε και στήριξε την ομάδα. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Μεγάλο ποσοστό. Η ομάδα είχε τη συνοχή, την αμυντική και την οργάνωση που είχαμε ζητήσει. Προσπάθησε να είναι αποτελεσματική μπροστά. Το κατάφερε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε το 0 πρώτα. Δόξα τω Θεώ το καταφέραμε για πρώτη φορά φέτος. Η αμυντική οργάνωσή μας ήταν υποδειγματική. Βέβαια, στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε δύο καλές στιγμές της Μακάβη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ευτυχώς λειτουργήσε καλά το τερματοφύλακας μας. Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι ιδιαίτερα. Όταν μπαίνει ένα γκολ, αλλάζουν οι ισορροπίες ενός αγώνα και το πρώτο που σκέφτεσαι είναι τι κάνω τώρα. Συνεχίζουμε, πρέπει να κάνω κάτι. Σκέφτεσαι πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, κάποια στιγμή ξεχωριστή. Η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ ωραίες κινήσεις συντονισμένες των μεσοεπιθετικών της. Το νούμερο 7, ο Ζάχαβη, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Τοποθετούταν σε ένα πάρα πολύ καλό timing στην πλάτη των αμυντικών μας χαφ και μας δημιουργούσε εκεί κάποια προβλήματα. Γιατί ούτε τα στόπερ έβγαιναν πάνω του, τα αμυντικά χαφ γύριζαν να τον μαρκάρουν. Αυτό μας δημιούργησε ένα πρόβλημα, μια σύγχυση στο κέντρο της άμυνας και λίγο πιο μπροστά. Μπορείς να βρεις κάποια λάθη, αλλά αυτή τη στιγμή, την ώρα του αγώνα, κάνεις απλά μια παρατήρηση του παιχνιδιού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάτσουμε να δούμε το βίντεο, να ξαναδούμε το match, να σταματήσουμε, να το ξαναγυρίσουμε πίσω, να ξαναδούμε κάποιες στιγμές. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω αυτό ήταν λάθος ή εκείνο. Αυτό γίνεται κάτω από ανάλυση που γίνεται με ηρεμία κάποια άλλη στιγμή. Η ομάδα στο επόμενο παιχνίδι είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτό που κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Να έχει μια αμυντική οργάνωση, να είναι οργανωμένη αμυντικά, να έχει κοντά τις γραμμές, κοντά τους παίκτες γραμμής και να επιτεθεί όταν πάρει την μπάλα. Δεν μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε την μπάλα και να την πετάμε. Θα πάμε να κάνουμε επίθεση. Πρώτα όμως και πρώτο μέλημα είναι η αμυντική συνοχή και οργάνωση της ομάδας. Πάνω σε αυτήν έχουμε βασιστεί και είχαμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση με τη Mainz. Πάνω σε αυτό θα βασιστούμε για να διεκδικήσουμε μια πρόκληση ακόμα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί μόλις τελείωσε το πρώτο μάτς, είδα τη Μακάμπι διαζώσεις, είδα την ομάδα μας πώς λειτουργήσε, πώς αντέδρασε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάποιες σκέψεις. Είναι οι επόμενες μέρες που θα με κάνουν, αφού δω πάλι το παιχνίδι, να αποφασίσω την τακτική. Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Η ομάδα έκανε κατάθεση ψυχή σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψεις το μυαλό σου και να φτιάξεις το σώμα σου κατάλληλα ώστε να πας σε αυτό το μεγάλο μάτς πρεμιέρας πρωταθλήματος που έχουμε. Μεσολαβή και το ταξίδι, όλα αυτά είναι παράγοντες που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη συγκέντρωση στον αγώνα. Όμως θεωρώ ότι έχω παίχτες αρκετά συνεσταλμένους, όριμους, και εμείς από την πλευρά μας το team θα κάνουμε τα πάντα ώστε να φρεσκάρουμε την ομάδα και να την παρουσιάσουμε όσο πιο έτοιμη γίνεται. Είμαι χαρούμενος που έβαλα αυτό το γκολ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η φάση εξελίχθηκε στο να μην πήγε ένα γκολ από τον Παύλο που έκανε μια πάρα πολύ καλή κεφαλιά, τη βγάλαμε πάνω στη γραμμή, η μπάλα έρθε ξανά σε εμάς, τη βάλαμε γκολ, 2-0, κάναμε ένα πρώτο βήμα και συνεχίζουμε.
Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό το 2-0. Ξέρω ότι η Μακάμπη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ποιοτικά από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή. Με καλούς μεσοπιθετικούς. Είναι έμπειρη ομάδα. Είναι πρωταθλήτρια στη χώρα της εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Εμείς δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε. Πρέπει να πάμε εκεί, να κοιτάξουμε πάλι με πολύ συγκέντρωση, να κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα με τους χώρους που θα βρούμε και τους ποιοτικούς μεσοπιθετικούς που διαθέτουμε, μπορούμε να σκοράρουμε ένα γκολ και να κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Μακάμπη. Σίγουρα έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από πέρσι. Έχουν μείνει οι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να ανεβάσουν επίπεδο τον Αστέρα. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές, το βλέπουμε, πολλή ποιότητα για να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους να ανεβούν και επίπεδο. Το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα σκοράει σε κάθε παιχνίδι, βγάζει ευκαιρίες. Τώρα σήμερα μπορέσαμε και κρατήσαμε το 0 με μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε σιγά σιγά η ομάδα κάθε παιχνίδι γίνεται και καλύτερη και αμυντικά και επιθετικά. Η ομάδα έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σε κάθε θέση νομίζω διαθέτει 2 εισάξιους ποδοσφαιριστές και παραπάνω. Οπότε με αυτό το ρόστερ για μας δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Με σεβασμό προς όλους τους αντιπάλους, πάμε για να κάνουμε κάτι περισσότερο. Σίγουρα για τους περισσότερους παίκτες είναι ίσως η σημαντικότερη διάκριση που μπορούν να πετύχουν. Έχουμε και παιδιά που έχουν παίξει και σε ψηλότερο επίπεδο και Champions League. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους η ομίλη του UEFA είναι κάτι ιδανικό. Είναι μια ευκαιρία να βγούμε από τα σύνορα της χώρας, να δείξουμε το ταλέντο μας και ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και φυσικά για την ομάδα πολλά τα ωφέλη, οικονομικά, παίρνει δόξα, ιστορία, γράφει άλλη μια καινούργια σελίδα. Νομίζω ότι για όλους αυτοί οι όμιλοι του Αστέρα, οι όμιλοι του Europa είναι ότι καλύτερο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καιρός για να πανηγυρίσουμε. Χαρήκαμε την νίκη, αλλά όταν ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει σήμερα, τότε οι διοκτήτες είναι κοντά μας, ήταν πάντα κοντά μας και νομίζω και αυτή τη φορά θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουν κάτι πολύ καλό για μας.